Πώς να χακάρεις τον εγκέφαλό σου για να κάψεις λίπος πολύ πιο γρήγορα. Hey, γεια σας και φίλες, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας, και σήμερα κάνουμε ένα πολύ διαφορετικό βίντεο. Θα μιλήσουμε για τον εγκέφαλο και πώς να χακάρουμε τον εγκέφαλο για να αρχίσουμε να καίμε λίπος πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Και θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ σε λίγο. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να σου ανακοινώσω ότι την Τρίτη στις 9 και 4, την Τρίτη που μας έρχεται, 3 Πέμπτου, θα κάνουμε ένα live 9 και 4 το βράδυ. Όπου σε αυτό το live θα έχουμε θεματική πώς να χάσεις γρήγορα το σωσίβιο μέχρι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έρχεται σε 1,5 μήνα, βασικά εδώ πέρα είναι, και το πλάνο μας θα είναι αρκετά πιο επιθετικό για να προλάβουμε μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα θα σου πω, κακώς περίμενες μέχρι το καλοκαίρι για να ξεκινήσεις, αλλά μια και είμαστε εδώ πέρα, δεν πειράζει να κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό το live-άκι, να σε βοηθήσω εγώ όσο περισσότερο μπορώ, και μακάρι μετά, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι να σου γίνει και τρόπο ζωής και να συνεχίσεις να είσαι χαμηλά στο λίπος και στα κιλά και να το ξαναπάρεις πίσω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του live. Στο άλλο κομμάτι του live θα ανακοινώσω κάτι απίστευτο, το οποίο δεν το λέω εδώ πέρα, αλλά το κρύβω, θα το ανακοινώσω στο live. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Πραγματικά θα πάθουμε όλοι πλάκα με αυτό και σκάει κάτι πάρα πολύ τέλειο, κάτι πάρα πολύ super, το οποίο είναι μια εβδομάδα μακριά. Και όσοι είναι νωρίς και προλάβουν νωρίς αυτό το πράγμα, πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο, εντάξει. Θα γουστάρουμε όλοι. Θα γουστάρω κι εγώ, θα γουστάρετε κι εσείς, θα γουστάρουμε όλοι μαζί. Είναι πολύ exclusive, τέλος πάντων δεν μπορώ να το πω εδώ πέρα. Δεν θα το ανακοινώσω σε αυτό το βίντεο, θα το ανακοινώσω στο live την Τρίτη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα τώρα εμένα. Έβλεπα ένα βίντεο του Warren Buffett. Ο Warren Buffett, ποιος είναι, τον είχαμε και στο χωριό μας. Όχι. Ο Warren Buffett όμως είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Και έχτισε τον πλούτο του μέσω των επενδύσεων. Και το περίεργο είναι ότι ήταν φτωχός και ξαφνικά έγινε πλούσιος, γιατί έτσι λειτουργεί, ας πούμε, οτιδήποτε στη ζωή. Δηλαδή, δουλεύεις και δεν βλέπεις το αποτέλεσμα άμεσα, ξαφνικά γίνεται της κακομοίρας. Και όλοι λένε, α, τι έγινε εδώ πέρα, το παιδί θαύμα. Αλλά δεν είναι το παιδί θαύμα, είναι ότι δούλευα 10 χρόνια και τώρα φαίνεται το αποτέλεσμα. Ταιριάζει αυτό και με τη γυμναστική και το fitness και όλα αυτά. Δηλαδή, πετυχαίνεις ένα αποτέλεσμα και λέει άλλος, α, τι έκανες, τι μαγικό χάπι πήρες. Άλλο που μπορεί να προσπαθούσεις 6 μήνες για να το πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα, έτσι. Τώρα, έλεγε σε αυτή τη συνέντευξη ο Warren Buffett ότι εμείς οι άνθρωποι, λέει, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι τόσο καλός στο να βρίσκει μια λύση, στο να πετυχαίνει ένα στόχο, είναι πολύ καλύτερο στο να βρίσκει προβλήματα και εμπόδια. Είμαι εδώ και θέλω να φτάσω εκεί. Αμέσως ο εγκέφαλος θα αρχίσει να εστιάζει στα εμπόδια. Εδώ είναι το τραπέζι, εκεί είναι μια καρέκλα. Να μην πέσω πάνω τους για να φτάσω εκεί πέρα. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οπότε, όταν έχεις ένα στόχο, πες ότι θες να χάσεις λίπος, θες να χάσεις κιλά, είναι πολύ πιο εύκολο ο εγκέφαλός σου να εντοπίσει τα προβλήματα και τα εμπόδια που, που δεν θα σε αφήσουν να φτάσεις εκεί, παρά στο να βάλει ένα πλάνο και να καταστρώσει ένα σχέδιο για να φτάσει εκεί. Οπότε, το κόλπο ποιο είναι? Το κόλπο είναι να βρούμε όλα τα εμπόδια τα οποία δεν μας αφήνουν να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και μετά να τα αναστρέψουμε. Σε αυτό το βίντεο ουσιαστικά θα σου πω 13 εμπόδια, 13 τρόποι για να πεθάνεις χοντρός. Αυτά τα 13 είναι η βασική λογή που μας κρατάνε από το να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα σου πω, ξέρεις τι, αν θες να πεθάνεις χοντρός, κάνε αυτά τα 13 πράγματα. Προφανώς, εσύ θες να χάσεις τα κιλά, οπότε θα το αναστρέψεις μετά στο μυαλό σου και θα είναι πολύ πιο εύκολο να πετύχεις αυτό το στόχο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας tip, το οποίο είναι μία γρήγορη λύση. Τι εννοώ μια γρήγορη λύση? Λοιπόν, αν θες να πεθάνεις χοντρός, αυτό που μπορείς να κάνεις κάλλιστα είναι να πας να ψάξεις να βρεις μια γρήγορη λύση. Και τι εννοώ μια γρήγορη λύση? Εννοώ να έχει σπάσει, να έχει μια ρογμή ο τείχος και να προσπαθήσεις με μια χαρτοτενία να κολλήσεις τον τείχο. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Μου έχουν πει πολλές φορές, ψαρώ, πες μου τι να φάω να τελειώνουμε. Δηλαδή, ο άλλος τι περιμένει, να του πω φάει φιστίκια αντί για αμύγδαλα και θα έχεις το σώμα των ονείρων σου. Αν ήταν έτσι απλό, θα το είχαμε όλοι. Αν περιμένεις τη γρήγορη λύση, αν περιμένεις απλά να σου δώσω λίγη χαρτοτενία να κολλήσει τον τοίχο, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτύχεις και να είσαι χοντρός για πάντα. Και στα λέω εγώ που ήμουν χοντρός για πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και ταλαιπωριόμουν για πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και το έχω αυτό για πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και θέλω να σε βοηθήσω να μην πάθεις και εσύ τα ίδια που πάθα και εγώ. Έτσι. Δηλαδή με αγάπη στα λέω αυτά. Γιατί πολλοί με κατηγορούν για fat shaming κλπ. Το επόμενο είναι, ο δεύτερος τρόπος για να πεθάνεις χοντρός είναι ψάχνεις συνέχεια το νέο κόλπο, τη νέα μέθοδο, το νέο πράγμα. Πολλές φορές γκρινιάζει ο κόσμος στα βίντεό μου, σαρώ, τα ίδια και τα ίδια λες. Σαρώ. Ναι, αλλά δεν τα κάνεις. Άμα τα κάνεις, δεν θα ήσουν εδώ. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Εγώ θέλω να μάθεις πράγματα και όντως να βελτιωθεί η ζωή σου. Αν ήθελα απλά να σε κάνω να χαίρεσαι και να περνάς ωραία και να είναι ψυχαγωγικό το βίντεο, κάθε φορά μιλάγαμε για μια νέα μέθοδο. Τώρα κάνουμε διαλυματική νηστεία, αύριο κάνουμε κέτο, μεθαύριο κάνουμε Atkins, παραμεθαύριο κάνουμε μια μέρα νηστεία, μια μέρα τρώμε, μετά δύο μέρες νηστεία, δύο μέρες τρώμε και θα πηδάγαμε από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, θα περνάγα κι εγώ καλά, θα περνάγα και τα views μου, θα περνάγατε κι εσείς καλά, αλλά δεν θα βλέπετε αποτέλεσμα. Το κόλπο είναι να επικεντρωθείς πάνω σε μια μέθοδο. Ξέρεις ότι δουλεύει αυτή η μέθοδος, τελείωσε. Ταιριάζει με το lifestyle σου, τελείωσε. Τυχαίνει να είναι διαλυματική νηστεία. Ωραία, ξεκίνα τη
Όταν έχεις τα πρώτα εμπόδια, λύστα. Αν θες όμως να μην έχεις αποτέλεσμα και να αποτύχεις και να κυνηγάς τον ουρανό σου χρόνο μετά το χρόνο, ένας πολύ καλός τρόπος είναι να αλλάζεις συνέχεια τη μέθοδο, τους δασκάλους και αυτά που ακολουθείς. Πάμε στο επόμενο. Να μην ξέρεις τι θέλεις. Μιλάω με τον άλλον, σαρώ θέλω να χάσω κιλά. Πόσα κιλά? Δεν ξέρω. Ωραία, άμα δεν ξέρεις πώς θα το πετύχεις, πες ότι μπαίνεις στα μάξι και οδηγάς και δεν ξέρεις πού θα πας. Πού θα πας? Πουθενά. Απλά κάνεις κύκλους ή θα πας όπου να είναι. Το ίδιο ισχύει και με το χάσιμο λίπος, το χάσιμο κιλών. Αν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο στόχο, πώς θα το πετύχεις αυτό το στόχο? Δεν θα το πετύχεις. Και μου φαίνεται τρελό να μην έχεις στόχο. Θα χάσω και όσο πάει. Τι εννοείς όσο πάει? Άμα είσαι 40 κιλά, άμα είσαι 30. Δηλαδή έτσι δημιουργούνται και όλες οι ανορεξίες και όλα αυτά τα προβλήματα, οι βουλιμίες, οι ιστορίες. Γιατί ο άλλος χάνει και δεν έχει σταματημό. Ένας πολύ καλός τρόπος να αποτύχεις και να μείνεις μπούλης είναι να μην έχεις στόχο. Μην έχεις στόχο και απλά δώσ' του. Να χάσουμε κιλά για να χάσουμε κιλά. Για χάρη του να χάνουμε κιλά. Να, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, κάνουμε αυτό. Πάμε στο επόμενο. Να λες ψέματα στον εαυτό σου ως προς τα κίνητρά σου. Μου λέει ο άλλος, εγώ σαρώ, δεν με νοιάζει η παραλία. Εγώ σαρώ, δεν με νοιάζουν τα μάτια του άλλου. Εγώ σαρώ, το κάνω για μένα, για να είμαι εγώ καλά. Ναι, αλλά είσαι εδώ τώρα που σε ένα μήνα θα βγούμε στις παραλίες. Δηλαδή, γιατί δεν ήσουν εδώ το Σεπτέμβριο και είσαι τώρα. Όταν δεν συγκρίνεις με τον εαυτό σου, ποιον κοροϊδεύεις? Εμένα ή τον γείτονα? Όχι, τον εαυτό σου κοροϊδεύεις. Λοιπόν, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και δεν ξέρεις το αληθινό σου κίνητρο που σου δίνει φωτιά για να συνεχίσεις. Κάθε φορά που σκέφτεσαι να τα παρατήσεις, θα σκέφτεσαι το αληθινό σου κίνητρο και θα σου δίνει φωτιά, θα σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Δεν θα έχεις αυτό το κίνητρο και θα αποτύχεις. Θα έχεις χαμηλό κίνητρο. Οπότε ένας πολύ καλός τρόπος για να έχεις χαμηλό κίνητρο και να τα παρατάς κάθε τρεις και λίγο είναι να λες ψέματα στον εαυτό σου. Ότι εγώ δεν το κάνω για την παραλία. Γιατί όχι? Γιατί είναι κακό. Και για την παραλία και για μένα. Και θέλω να βγάλω την μπλούζα μου στην παραλία και να μην ντρέπομαι και να μην κρύβω την κοιλιά μου όταν κάθομαι σε ένα τραπέζι ή οτιδήποτε. Ή πιτσιρικάς, είχα φάει bullying και θέλω να δείξω σε αυτό το βλάκα του συμμαθητή ότι ρε φίλε, κοίτα πώς είμαι τώρα και κοίτα πώς είσαι εσύ. Και αυτό και το κάνω και για μένα και για να είμαι καλύτερα. Δεν χρειάζεται να το παίζουμε περάνω. Δεν βοηθάμε τους εαυτούς μας. Αν θες να μην βοηθάς τον εαυτό σου, είναι ένας πολύ καλός τρόπος όμως αυτός για να αποτύχεις. Πάμε στο επόμενο. Μέρες ή γεύματα που δεν μετράνε. Έχουμε αυτή τη λογική εμείς στο μυαλό μας ότι κόβεις αποδείξεις, μετράει. Πληρώνεις φορό. Δεν κόβεις αποδείξεις, δεν μετράει. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Έχουμε στο μυαλό μας από το σχολείο παλιά, παίζαμε μπάλα, βάρεγε σου το άλλο, έμπαινε γκολ. Α, δεν κοίταζα, δεν μετράει. Είχα πέσει κάτω, δεν μετράει. Με φώναξε δασκάλα, δεν μετράει. Παίζουμε μονόπολη. Έπεσε κάτω το ζάρι. Το βλέπει ο άλλος από κάτω. Α, δεν μετράει, έπεσε κάτω. Παιδιά, δεν παίζουμε ένα παιχνίδι. Είναι real life εδώ πέρα. Όλα μετράνε. Και όλα τα γεύματα μετράνε. Ό,τι τρως μετράει. Είσαι στρατιώτης 29 μέρες και 300 τρως 25.000 θερμίδες. Θα μετρήσει. Δεν υπάρχει το δεν μετρά. Εντάξει, είμαστε στην πραγματική ζωή εδώ πέρα. Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποτύχεις και να κυνηγάς την ουρά σου κουλουπού είναι να έχεις στο μυαλό σου ότι ξέρεις τι, φίλε, δεν μετράει. Θα είμαι στρατιώτης 6 στα 7. Το 1 στα 7 η 7η μέρα είναι που θα τα διαλύσω όλα. Γιατί αυτή η μέρα δεν μετράει. Όχι, όλα μετράνε. Πάμε στο επόμενο. Να περιμένεις τον Μεσσία. Να έρθει κάποιος να σε σώσει. Είσαι εσύ ο πιστός, ο ακόλουθος, ο τίποτας, ο χρέπης, ας πούμε, που βλέπαμε ας πούμε, στις ταινίες. Ταινίες, ας πούμε, του Νόε της Κιβωτού. Απλά κάθεται έτσι και έρχεται ο Νόε και λέει: Έλα, αγόρι μου, να σε σώσω. Όταν, άμα ο άλλος περιμένει τον Μεσσία, έχει πρόβλημα εξ αρχής. Ένας τρόπος, πολύ καλός τρόπος για να μείνεις μπούλης για πάντα, είναι απλά να περιμένεις κάποιον άλλον να έρθει να σε σώσει. Γιατί όταν έρχεται ο άλλος να έρθει να σε σώσει, εσύ τι είσαι αυτόματα? Το θύμα. Αυτά όλα τα tips είναι πιο πολύ εγκεφαλικά. Γιατί σε αυτό το βίντεο αυτό που μας νοιάζει είναι να αλλάξουμε τον εγκέφαλό μας, να επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας για να αρχίσει να είναι συμβατός με την επιτυχία και να βάζουμε ένα στόχο. Ρε φίλε, θα χάσω τα κιλά και να τα χάσεις όντως. Οπότε όλα είναι βαθιά. Όπως είπα προηγουμένως, αν περιμένεις τη γρήγορη λύση, φίλε, φάε αμύγδαλα αντί για φιστίκι, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Εδώ είναι η ουσία του πράγματος. Περιμένεις το Μεσσία, έχεις χάσει. Έχεις τη δύναμη και μετά υπάρχουν δάσκαλοι τους οποίους ακολουθείς με δική σου ευθύνη. Πάμε στο επόμενο. Να ξεκινήσει από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα πάω να καπνίζω, να πίνω. Πώς πάει το τραγούδι. Λοιπόν, ένας πολύ, πολύ καλός τρόπος για να μείνει στάσιμος για όλη τη ζωή είναι να περιμένεις από Δευτέρα να ξεκινήσει. Να περιμένεις στο μέλλον. Να περιμένεις από Δευτέρα, από εβδομάδα, από όταν τελειώσει το Πάσχα, από όταν τελειώσει το καλοκαίρι, από όταν τα πράγματα φτιάξουν. Αν περιμένεις την τέλεια στιγμή, αυτή η τέλεια στιγμή δεν θα έρθει ποτέ. Το πόσο άβολα νιώθεις για να ξεκινήσεις τώρα, έτσι θα νιώθεις άβολα και τη Δευτέρα που θα έρθει η ώρα να ξεκινήσεις. Και όταν έχεις αυτό το σκεπτικό της αναβλητικότητας, αυτό επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, θα το ακολουθείς για λίγες μέρες, θα το σπάσεις πάλι από Δευτέρα, πάλι από εβδομάδα. Α, μου λείπει αυτό, δεν θα το πάρω τώρα, θα το πάρω τον άλλο μήνα. Θέλω αυτό, δεν το κάνω τώρα, θα το κάνω τον άλλο μήνα. Ένας πάρα πολύ καλός τρόπος. Ο καλύτερος top από τους top τρόπους για να αποτύχεις είναι να μην το κάνεις τώρα, να το κάνεις από Δευτέρα. Τώρα μου πεις, μ' αρέσει αρώ, εγώ δεν τα χώλα τώρα. Θέλω και διατροφή μου, πρέπει να πάω σούπερ μάρκετ, πρέπει να. Θα βγω το βράδυ. Τώρα κάτσε να βγω το βράδυ και. Όχι, τώρα τι μπορείς να κάνεις, τι έχεις. Έχεις ήδη παραγγείλει δύο πίτσες, θα φας τη μισή. Αυτό είναι. Τι μπορείς να κάνεις τώρα. Το καλύτερο που μπορείς με αυτά που έχεις τώρα στη διάθεσή σου. Δεν
υπάρχει άλλη στιγμή. Βιώνουμε μόνο το τώρα. Μόνο το τώρα υπάρχει. Μόνο αυτό εδώ πέρα. Δεν υπάρχει το μέλλον. Το μέλλον δεν θα έρθει ποτέ. Όταν έρθει το μέλλον θα είναι πάλι τώρα. Αλλά εσύ έχει περιμένει το μέλλον. Περιμένει το μέλλον. Είναι λογική πλάνη. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι. Κατηγορείς τους πάντες ότι όλοι φταίνε πέρα από σένα. Εσύ, όχι, εσύ αγάπη μου, εσύ είσαι τέλειος. Εσύ δεν έχεις κανένα θέμα. Φταίει η μάνα σου που σε έκανε βαρικόκαλο. Φταίει ο πατέρας σου που καπνίζει και πίνει. Φταίει η κοπέλα σου που σε παράτησε. Φταίνε οι φίλοι σου που σε πιέζουν να φας, λες και σου έχουν έτσι με τα χέρια τέτοιο και σου δίνουμε το φαΐ με το ζόρι στο στόμα. Φταίει ο Σαρό που την έχει δει έτσι και αυτό. Φταίει ο άλλος που είναι ο αναβολικάκιας και δεν με καταλαβαίνει. Και φταίει και ο φίλος μου που είναι χοντρός και δεν με αφήνει να. Όχι, ναι, εννοείται. Όλοι φταίνε. Όλος ο κόσμος πάει λάθος. Μόνο εσύ είσαι ο σωστός. Ένας πολύ καλός τρόπος να αποτύχεις είναι να μην αναλάβεις ποτέ τις ευθύνες σου και απλά να κατηγορείς τους πάντες και να δακτυλοδειχθείς και να μην κοιτάξεις ποτέ τη δική σου καμπούρα. Εάν θες ποτέ να πετύχεις οτιδήποτε στη ζωή σου, πρέπει να πάρεις εσύ την ευθύνη. Να πεις, ξέρεις, ρε φίλε, μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν έχεις ελεύθερη βούληση, ας πούμε. Δεν μπορείς να καθορίσεις, ας πούμε, την ποσότητα που θα φας. Δεν μπορείς να πάρεις εσύ το δικό σου πράγμα να φας. Να χρησιμοποιείς δικά σου λεφτά για να πάρεις φαγητό να φας. Για παράδειγμα. Εννοείται ότι μπορείς. Είναι πιο άβολο. Εννοείται. Αν θες το αποτέλεσμα, το κάνεις. Πάμε στο επόμενο. Να ακολουθείς τις συμβουλές άλλων χοντρούλιδων. Εγώ παλιά θυμάμαι ξεκινούσα μια δίαιτα. Πήγαινα εκεί πέρα, ξεκινούσα αυτό. Μου έλεγε άλλος, α, κάνεις δίαιτα, α, σου πω εγώ. Μου έλεγε αυτό στα δικά του. Οκ, τα ακολουθούσα. Ερχόταν άλλος. Ακολουθείς δίαιτα, α, σου πω εγώ. Ξαφνικά έκανα χίλια πράγματα και δεν πετυχαίνε τίποτα. Μετά που κοίταξα γύρω μου, λέω ότι αυτοί οι ρε φίλε έχουν χειρότερα αποτελέσματα από μένα. Εγώ αν έχω 10 κιλά να χάσω, αυτός έχει 20. Γιατί να τον ακούσω. Αν θες το σώμα του άλλου, ακολούθησε τις συμβουλές του για να πετύχεις αυτό το σώμα. Αν θες την επαγγελματική καριέρα του άλλου, δηλαδή βλέπεις τον άλλον τη δουλειά του και σου δίνει συμβουλές για τη δική σου. Λες, μου αρέσει η δουλειά του, μου αρέσει ο τρόπος ζωής του. Αν ναι, να το ακολουθήσω. Αν όχι, να μην το ακολουθείς. Γιατί αν το ακολουθείς, θα πάρεις τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα και λίγο χειρότερα. Όταν ακολουθείς κάποιον, θα πάρεις τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα ή λίγο χειρότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις καλύτερα αποτελέσματα. Άμα ερχότανε ένας άστεγος που είχε μεθύσει, έρχεται και σου λέει, ρε φίλε, η καλύτερη δουλειά είναι αυτή. Θα τον έπαιρνε στα σοβαρά. Τότε γιατί να πάρεις στα σοβαρά τον κάθε άγγελο που θα σου πει τη γνώμη του για το πώς να χάσεις κιλά και να πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα. Πρόσεχε από πού παίρνεις τις συμβολές σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, αν θες να αποτύχεις και να κυνηγάς την ουρά σου κάθε 3 και λίγο, είναι μια πολύ καλή επιλογή να παίρνεις συμβολές από το κάθε τυχόντα. Πάμε στο επόμενο. Να σε επηρεάζουν οι απόψεις των άλλων. Ο άλλος μπορεί να σου δώσει συμβουλές. Ή ο άλλος μπορεί να σου πει, α, έρεψες, πώς έγινες έτσι. Και να σε επηρεάζει αυτό και να μπαίνει στο μυαλό σου. Εάν θες να μην αλλάξεις ποτέ και να μείνεις ίδιος για πάντα, ένας εξαιρετικός τρόπος είναι να ακούς τους άλλους. Σου πει η γυναίκα σου, δεν μ' αρέσει πια. Παλιά σε προτιμούσα παλιά. Όπως ήσουν παλιά. Οκ. Okay. Ζω για μένα ή ζω για σένα. Ζω για μένα. Άρα δεν έχει σημασία τι πιστεύεις ή όχι. Αν δεν σ' αρέσει πια, τα σκυλιά είναι δεμένα και εκείνη η πόρτα. Παιδιά, ζούμε για τον εαυτό μας, όχι για τους άλλους. Το να περιμένεις να σου πει ο άλλος αν του αρέσει αυτό που βλέπει ή όχι, έχεις χάσει ήδη το παιχνίδι. Αν θες να χάσεις ήδη το παιχνίδι, ένας πολύ καλός τρόπος είναι να ακούς τους πάντες. Α, αδυνάτησε η μούρη σου. Α, σε προτιμούσα παλιά. Α. Οκ. Okay. Πάλι, γνώμες είναι αυτές. Πάρεις 10 άτομα, στους 5 θ' αρέσει αυτό, στους άλλους 5 θ' αρέσει αυτό. Τώρα δεν σ' αρέσω σε σένα, θα αρέσω σε σένα. Άσε που έρχεται πολλές φορές από ζήλια όλο αυτό. Ότι κοίτα να δεις τι πέτυχε αυτός, κάτσε να τον φέρω κάτω. Παιδιά, δεν ακούμε τον κάθε άνθρωπο σχετικά με το σώμα μας ειδικά. Ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να αποτύχεις και να μείνεις χοντρός για πάντα είναι. Να βλέπεις βίντεο στο YouTube, που είναι ειρωνικό γιατί αυτό είναι ένα βίντεο, και να γκουγκλάρεις πληροφορίες. Θυμάμαι εγώ παλιά, όταν πρωτοξεκίνησα, δεν είχα ιδέα τι να κάνω. Δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα πληροφορία στο ίντερνετ όπως υπάρχει τώρα. Υπάρχουν χιλιάδες άρθρα, χιλιάδες βίντεο, χιλιάδες άνθρωποι να μιλάνε για αυτό το πράγμα. Απλά υπέθετα, άκουγα τη μάνα μου, άκουγα τη θεία μου και μου λέγανε Σαρό, πρέπει να μασείς το φαΐ 20 φορές και να φας αυτό και αυτό. Και μην φας μετά τις 6. Και έκανα αυτό. Ένα πλάνο είχα, το είχα μάθει από τη μάνα μου και τη θεία μου, ξέρω εγώ, και ακολουθούσα αυτό. Αυτό τι είναι? Παρόμοιο από το να έχεις ένα τοίχο και προσπαθείς να κοπανίσεις το κεφάλι στον τοίχο για να σπάσεις τον τοίχο και να περάσεις απέναντι. Δηλαδή, με μόνο προσπάθεια και δύναμη και θέληση προσπαθούσα να πετύχω αυτό το πράγμα. Χωρίς καμία σοβαρή πληροφορία. Από αυτό το άκρο έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Που έχουμε αυτή τη λαγνία, την πληροφοριολαγνία. Μας αρέσει απλά, γουστάρουμε να μαθαίνουμε να ακούμε νέα πράγματα. Νιώθουμε ωραία. Όταν μαθαίνουμε κάτι καινούργιο, νιώθουμε. Το ξέρεις εσύ ότι το κρασί έχει. Νιώθεις ωραία, υπάρχει μια έκρηξη ντοπαμίνης. Ωστόσο, εάν δεν λάβεις δράση, δηλαδή δεν κάνεις κάτι γι' αυτό, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Ναι, μπορεί να έχω ένα καλό πρόγραμμα. Μπορεί να έχω καλές συμβουλές. Μπορεί να έχω πετύχει ένα αποτέλεσμα. Μπορεί. Αλλά στο τέλος της ημέρας, μάγος δεν είμαι. Μαγικό ραβδί δεν έχω. Δεν μπορώ να σου κάνω έτσι και να πετύχεις. Εσύ πρέπει να προσπαθήσεις. Μου έχει τύχει στο παρελθόν όλος να αγοράσει το πρόγραμμα, να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε μαζί και να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει τώρα σοκαρισμένος. Ρε Σάρο, μόνος μου τα κάνω. Μόνος μου λέει πάω γυμναστήριο, μόνος μου μαγειρεύω τα γυμναστήρια. Λέω τι περίμενες. Να στα μαγειρέψω εγώ και να κάνω εγώ τη γυμναστική για σένα. Εσύ τα κάνεις. Εγώ είμαι δίπλα σου.
Εδώ. Εσύ δουλεύεις και εγώ είμαι δίπλα σου. Που είναι πολύ δύσκολο. Θέλει μια προσπάθεια. Είναι οι συμβουλές, είναι οι πληροφορίες, είναι ο δάσκαλος. Είναι... Στο τέλος της ημέρας έχει να κάνει με σένα, να κάνεις αυτό το βήμα και να κάνεις την προσπάθεια, να το δουλέψεις. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό, αν θες να μην πετύχεις ποτέ, αν θες να μην δεις ποτέ κανένα αποτέλεσμα, αν θες ποτέ να μην χάσεις κανένα κιλό σοβαρό. Βάλ το χαμηλά στις προτεραιότητες σου. Βάλ το όσο πιο χαμηλά γίνεται στις προτεραιότητες σου. Βάλε το αμάξι πάνω από αυτό. Βάλε το τι φαίνεται στα μάτια του κόσμου, τύπου αμάξι, σπίτι. Βάλε τα αγκομενικά πάνω από αυτό. Βάλε την καλοπέραση πάνω από αυτό. Βάλε τα λεφτά σου πάνω από αυτό. Τι θα πάω τώρα εγώ να γραφτώ σε γυμναστήριο, να δώσω λεφτά, με δουλεύεις. Άρα, ας πούμε, τα 100 ευρώ είναι πιο σημαντικά από το να κάνεις σώμα και να πετύχεις ένα αποτέλεσμα και να είσαι υγιής. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να έχεις κακή υγεία και να έχεις περισσότερα λεφτά. Εάν το αμάξι και το σπίτι είναι πιο σημαντικό από το να κάνεις σώμα, μάλλον έχεις ένα ωραίο αμάξι και ένα ωραίο σπίτι και ένα κακό σώμα και μια κακή υγεία. Έχουν να κάνουν όλα με τις προτεραιότητες. Ένας πολύ καλός τρόπος να αποτύχεις. Για να σε πολλά κιλά για πάντα, να το βάλεις όσο πιο χαμηλά γίνεται τις προτεραιότητες. Και συγκεκριμένα πιο χαμηλά από τα λεφτά. Έχουμε συνηθίσει, έχουμε μάθει στο τσάμπα. Καλός ή κακός, πολύ κακός βασικά. Στο κομμάτι της υγείας και το fitness και αυτά, έχουμε συνηθίσει στο τσάμπα ή στο πολύ φθηνό. Σκέψου εσύ πόσα λεφτά έχεις ξοδέψει πάνω στην υγεία σου, ας πούμε. Ας πούμε στα υγιεινά φαγητά, σαλάτες, δασκάλους, σε προγράμματα, σε γυμναστήρια, αυτά. Κάνε τη σούμα και θα είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 500 ευρώ όλη σου τη ζωή. Και μετά δες πόσα έχεις ξοδέψει για τα αμάξια σου, ας πούμε. Μπορεί να έχεις αλλάξει 3 αμάξια και έχεις χάσει συνολικά 50 χιλιάρικα. Οπότε δεν έχεις χάσει 500 ευρώ και έχεις χάσει 50 χιλιάρικα. Ξαφνικά η ζωή σου πώς είναι. Έχεις ένα ωραίο αμάξι, η υγεία σου είναι χάλια. Είναι ξεκάθαρη προτεραιότητες. Είναι πολύ πιο σημαντικό να έχεις ένα ωραίο αμάξι παρά να κάνεις σώμα. Οπότε αυτό παίρνεις. Με αυτό το τελευταίο σφάλμα κλείνω αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σε βοήθησα λίγο. Και εσύ αυτό που θέλω να κάνεις τώρα είναι να τα σκέφτεσαι αυτά και να βρίσκεις τέτοια προβλήματα και να τα φέρνεις τούμπα. Και να πεις τι θα έκανε ένας υγιής άνθρωπος. Τι θα έκανε, ας πούμε, ο Σαρό, τι θα έκανε ο Τάδε, ας πούμε, όποιον θες, σκέφτεσαι ότι θες να γίνεις σαν αυτόν, πες τι θα έκανε αυτός. Ή σκέψε τον εαυτό σου ότι ξέρεις τι, εγώ στο μέλλον θα έχω πετύχει το σώμα, ξέρω εγώ, και θα είμαι υγιής και αυτά. Πώς θα σκεφτόμουν, πώς θα συμπεριφερόμουν. Και άρχισε να σκέφτεσαι έτσι. Δηλαδή βρες όλα τα προβλήματα, εδώ σου είπα 13. Υπάρχουν 1013 προβλήματα. Βρες τα όλα τα προβλήματα, κάθε φορά που έχεις αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα, εντόπισε το και φέρω το τούμπα. Και έτσι θα επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλό σου να αρχίσει να είναι συμβατό με την επιτυχία και να με το να χάνει κιλά σιγά σιγά. Κλείνω το βίντεο. Θα περιμένω την Τρίτη στο live. Θα βάλω το link από κάτω να βάλεις υπενθύμηση. Θα δώσουμε πόνο, θα κάνουμε πάταγο και θα τα πούμε την επόμενη φορά με το καλό. Peace out.